Το κόλπο αυτό ονομάζεται Force Miracle. Θα δούμε και την εξήγηση αμέσως μετά την παρουσίαση του κόλπου. Αυτό που κρατάμε στα χέρια μας και το μόνο που θα χρησιμοποιήσω στο κόλπο είναι μια κανονική τράπουλα. Ωραία. Και μπορώ να αποδείξω, ας πούμε, ότι είναι κανονική τράπουλα, γιατί όπως βλέπετε, όχι μόνο τα faces της τράπουλας, δηλαδή τα πρόσωπα της τράπουλας είναι κανονικά, δεν έχουν κάτι περίεργο. Αλλά άμα δείτε ακόμα και τα ίδια τα backs, ας πούμε, της τράπουλας, μπορείτε να δείτε ότι είναι κανονικά, ας πούμε, δεν έχουν κάποιο σημάδι ή κάτι τέτοιο. Όλα, είναι, όλα είναι μια χαρά κανονικά. Αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι ότι αφού δώσω ένα μικρό ανακάτεμα στην τράπουλα, θα βγάλω μια πρόβλεψη. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Αυτό που θα κάνω είναι να κόψω την τράπουλα τρεις φορές, ας πούμε, σε αυτά τα τρία πακέτα. Ωραία. Λοιπόν, η πρόβλεψη που είχα κάνει ήταν το 7 σπαθί. 7 σπαθί. Και τα φύλλα στα οποία έκοψα την τράπουλα είναι τα άλλα 3-7. Πολύ ωραίο κόλπο. Πολύ εντύπωση. Λοιπόν, αυτό είναι το Force Miracle. Η ιδέα μου είχε έρθει από ένα εφέ του Μάρλο. Παρόμοιο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς αυτό που έχω καταφέρει και μου άρεσε αρκετά που το έχω κάνει είναι ότι είναι εντελώς εμπρόμπτου. Δηλαδή, αμέσως μου γράφει και μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου δίνει κάποιος με τράπουλα και μου λέει κάνε κάτι να κάνω αυτό. Γιατί πραγματικά μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τράπουλα. Είναι πολύ εντυπωσιακό, πολύ ωραίο. Ναι, αυτό. Η εξήγηση είναι η εξής. Αυτό που θα κάνουμε είναι την ώρα που με τη δικαιολογία, ας πούμε, ότι είναι κανονική τράπουλα να δείξουμε τα face τράπουλα, αυτό που κάνουμε είναι, όσο περίεργο και να ακούγεται, να βρούμε ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι μέσα στην τράπουλα. Μπορεί να σα φάνει περίεργο, αλλά και στο 70% των περιπτώσεων πάντα θα πετύχετε να βρείτε ζευγάρι μέσα στην τράπουλα, όσε φορέ και αν έχει ανακατευτεί. Αυτό είναι πολύ περίεργο, αλλά ακόμα και αν δεν καταφέρω. Εγώ, ας πούμε, αυτό που κάνω είναι ότι κοιτάω να βρω ένα ζευγάρι και αν δεν βρω περίπου μέχρι εδώ, δηλαδή, ας πούμε, να περάσει κάτι λιγότερο από μισή τράπουλα, αυτό που κάνω είναι κοιτάω το κάτω-κάτω φύλλο. Ναι. Και αυτό που κάνω είναι το εξή. Κοιτάω, ας πούμε, ένα εξάρι και σταματάω μόλι δω ένα άλλο εξάρι. Εκείνη τη στιγμή. Αφού λέω ότι τα face είναι κανονικά, γυρνάω και δείχνω τα backs. Τη στιγμή εκείνη. Περνάω στο εξάρι. Ναι, τη στιγμή εκείνη που δείχνω τα backs, ας πούμε, κάνω αυτό το εξής. Συνεχίζω, βγάζω το ένα εξάρι για να είναι μαζί με το άλλο εξάρι και συνεχίζω και κάνω spread τα χαρτιά. Πολύ ωραία. Μέχρι να βρω ένα τρίτο εξάρι. Εδώ. Εδώ λοιπόν ενώνω το εξάρι με τα άλλα τρία και μαζεύω όλα τα πακέτα μαζί. Εδώ, ας πούμε, που είναι το άλλο εξάρι. Ναι. Και βλέπω το άλλο. Ενώνω και τα βάζω όλα τα πακέτα μαζί. Ωραία. Εδώ λοιπόν με τη δικαιολογία ότι θα κάνω μια πρόβλεψη. Βρίσκω το τέταρτο εξάρι. Βρίσκω το τέταρτο εξάρι. Mm-hmm. Ας πούμε ότι σταματάω στα τρία εξάρια μέχρι να βρω το τέταρτο εξάρι. Και το αφήνω στην άκρη. Ωραία. Και το μόνο απλά που κάνω είναι ότι κόβω την τράπουλα έτσι ώστε τα άλλα τρία εξάρια να βγουν στην κορυφή της τράπουλας. Ωραία. Κατουράζω τα τρία εξάρια. Ουσιαστικά είναι αυτό. Την ώρα που ψάχνω, ας πούμε, το τρίτο εξάρι. Και μετά η κατάσταση είναι πάρα πολύ απλή. Για να μπορέσω να φανίσω τα τρία εξάρια στην κορυφή των πακέτων που κόβω, κάνω το λεγόμενο slip cut. Είναι πολύ γνωστό, ας πούμε, στις χώρες της μαγείας. Κόβω στον αέρα ή... Μπορώ. Ωραία. Κάτω κόβω ένα μικρό πακέτο από το κάτω μέρος της τράπουλας. Μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο, ας πούμε, κάπου στο 1 τρίτο. Ωραία. Και την ώρα που κόβω, αντί απλά να αφήσω το πακέτο, κλέβω την πάνω κάρτα με τη βοήθεια του δείκτη. Κλέβω την πάνω κάρτα. Τώρα ίσως φαίνεται, ας πούμε, επειδή γίνεται κάπως αργά, αλλά. Ναι, ξέρω, αυτό με χαθεί. Και επειδή γίνεται κάπως αργά, αλλά με λίγο ταχύτητα, ας πούμε, και την ώρα που στο θεατή, ο θεατής δεν θα φανεί. Και ουσιαστικά το κάνω μία. Και το κάνω άλλες δύο φορές. Το άλλο τρίτο εξάρι μένει εκεί. Και πραγματικά δείχνω την πρόβλεψη και δείχνω τα άλλα τρία φύλλα. Πολύ απλό, φαντάζομαι. Είναι πολύ απλό αυτό και αυτό. Το πιο δύσκολο είναι τα κρατήματα για να περάσει τα ξάρια πάνω και το slip cut. Ναι, αυτό. Το slip cut δεν πιστεύω ότι είναι κάτι πέντε πολύ φορές δύσκολο. Αυτό δεν πιστεύω ότι είναι κάτι δύσκολο. Απλά ωραία. Το μόνο αρνητικό που έχει αυτή η ρουτίνα είναι ότι άμα βρει, ας πούμε, ένα ζευγάρι εδώ, μπορεί τα άλλα δύο να είναι εδώ κάτω. Mm-hmm. Εκεί είναι που μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Και πώς το αντιμετωπίζει? Συνήθως τι κάνω. Άμα δω την ώρα που δείχνω τα μπάξι δεν βρω κάποιο άλλο εξάρι, κάνω call. Call γίνεται. Το κόλλο είναι το εξής, ότι την ώρα που είναι μια κάρτα εδώ, ας πούμε το εξάρι εδώ. Ωραία. Με τη βοήθεια του δείκτη και του αντίχειρα τραβάς την κάρτα κάτω από τα άλλα φύλλα που έχεις κάνει spread. Αυτό φυσικά με την κάλυψη και ότι δείχνεις τα φύλλα προς τα κάτω. Ναι, αυτό ακριβώς. Ωραία. Και τη συγκεκριμένη στιγμή το κάνω την ώρα που πάω να βρω την πρόβλεψη. Ωραία. Και δεν φαίνεται κιόλας. Όχι, δεν φαίνεται. Απλώς είναι η χειρότερη περίπτωση, η δυνατή περίπτωση που μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, ευχαριστώ.